άκρησε η Παναγία, έχει δάκρυα η Παναγία, η μεγαλόχαρη. Να είναι βοηθιά σε όλο τον κόσμο. Θαύμα αυτό. Για ένα θαύμα, σημάδι τη ζωντανή πίστη, κάνουν λόγο οι πολίτε του πύργου που σειραίουν στο ναό του Αγίου Θανασίου προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα τη Παναγία τη Οδηγήτρια που ευωδιάζει. Οι πρώτοι που διαπίστωσαν ότι η εικόνα είχε σταγόνες υγρού ήταν οι ιερείς και επίτροποι του ναού κατά τη μεταφορά τη εικόνα στη θέση τη μετά τον εορτασμό τη Ζωοδόχου Πηγή. Αρχικά καθάρισαν το σημείο που ήταν υγρό, αλλά ύστερα από λίγο στην εικόνα εμφανίστηκαν και πάλι σταγόνες οι οποίε ανέδιαν ευωδιά. Οι σταγόνες είναι διακριτές ακόμη και μετά την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του προστατευτικού τζαμιού. Ήρθα στην εικόνα, εγώ έρχομαι κάθε μέρα εδώ φυσικά. Και σήμερα είδα πάρα πολύ κόσμο έπειτα από όλα αυτά που έγινε, γιατί το θαύμα της Παναγίας είναι ζωντανό, δεν το συζητάμε. Ακόμη φαίνεται και το μύρο της και το όλα εκεί πέρα, το δάκρυά της, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, και βλέπω πάρα πολύ κόσμο πιστούς να έρχονται και εύχομαι για όλο τον κόσμο να είναι όλα καλά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Το γεγονός έγινε γνωστό στην τοπική κοινωνία και δεκάδες πιστοί επισκέπτονται με κατάνξη και συγκίνηση το ναό και προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, που είναι η πιο παλιά εικόνα του ναού και χρονολογείται από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Λέγεται ότι την έφεραν από το Άγιο Όρος μοναχοί με καράβιο στο Κατάκολο. Ήρθαν σε διαπραγματεύσεις με επιτρόπους των τοπικών ναών, δεν συμφώνησαν και αποφάσισαν να φύγουν. Τότε όμως σηκώθηκε φουρτούνα και το καράβι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει. Τελικά, ο ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου αγόρασε τότε την εικόνα. Πάντως από την πλευρά της Μητρόπολης Ηλίας δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή κάποιο σχόλιο για το γεγονός που έχει προκαλέσει έκπληξη και έχει γίνει θέμα συζήτησης. Ένιωσα μεγάλο δέος και συγκίνηση βλέποντας την Παναγία να είναι γεμάτο μύρο. Εύχομαι να δίνει σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη και να περάσουμε γρήγορα από αυτό το κακό που λέγεται κορονοϊός.